Κύριε Σαχίνη, σα το είπα και την προηγούμενη φορά. Εδώ προσπαθούν μέσω ζυμώσεων με μικρόβια του αέρα, με μικρόβια του αέρα να φτιάχνουν τροφή από τον αέρα. Να φτιάξουν τροφή, αποξηραίνουν φύκη. Προσπαθούν να βγάλουν, να μας βάλουν στη διαδικασία και μάλιστα είναι, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, πάρα πολύ in στην Αμερική να καταναλώνουμε πρωτεΐνες από έντομα. Ήδη έχει πάρει άδεια εδώ στην Ευρώπη για κατανάλωση ο αλευροσκόλικας. Πήρε πρόσφατα και ο γρίλος και οι προνύφες γρίλου. Δεν σταματάμε εκεί. Τώρα οι καλλιέργοι όταν λένε είναι ότι από ένα βλαστικό κύτταρο φτιάχνουν μυοσωλήνες. Και εν συνεχεία από ένα κύτταρο μπορούν να βγάλουν ένα τρισεκατομμύριο άλλα κύτταρα. Και αναλόγως πάνε στην επεξεργασία 3D, όπου θα βάζουν και λίγο λιπάκι, για να μοιάζει όσο το δυνατό περισσότερο με αυτό που εμείς έχουμε συνηθίσει, έχουμε ως μνήμη δηλαδή γευστική, να καταναλώνουμε. Επιπλέον, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα βάζουν και λίγο, αν θέλετε, αιματάκι πάνω, πάλι με την ίδια διαδικασία, προκειμένου να έχει αυτή τη γεύση. Βέβαια, το μόνο πρόβλημα, δεν θα έχει χοληστερίνη, δεν θα καταναλώνουμε λιπάσματα, θα καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια, αλλά και λιγότερο νερό φυσικά, για το οποίο θα υπάρξει πρόβλημα στο εκείς μέλλον, αλλά φυσικά θα έχει λίγο περισσότερο αλάτι για τη συντήρηση. Αυτό σημειώστε το παρακαλώ. Έτσι πρόκειται να γίνει. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Bill Gates αυτή τη στιγμή είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος γεωκτήμονας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει 1 εκατομμύριο στρέμματα. Και αγοράζει και Τουρκία και αγοράζει και Αφρική και αγοράζει παντού. Γιατί? Για να μπορέσει εκεί πέρα, πέρα από την παραγωγή βιομάζας όπως σας έχω πει, αλλά πρέπει να πέσει αρκετά η τιμή της προκειμένου να αντικαταστήσει τα καύσιμα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές και τα φορτηγά, είναι και για να δημιουργηθούν τέτοιου είδους εργαστήρια. Αυτή τη στιγμή η γη πωλείται. Η γη έχει τεράστια χρηματιστηριακή αξία. Για όλους αυτούς τους λόγους που λέγαμε. Γι' αυτό καίγεται κιόλας η γη. Γιατί είναι και δημόσια. Για να πάμε τώρα. Για να μπορέσω να τα συνδέσω. Μάλιστα. Να η γη λοιπόν πωλείται. Τα ζώα πωλείται. Χάνονται. Τα ζώα χάνονται. Οι καλλιέργειες θα είναι ελεγχόμενες. Θα πρέπει εσύ προκειμένου να καλλιεργείς να παίρνει συγκεκριμένου τύπου τροφές που θα πρέπει να έχουν τη συγκεκριμένη ποιοστοποίηση, αλλά άρα θα είναι από συγκεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες και όταν θα έχεις κάποια προβλήματα, δηλαδή σε σχέση με ασθένειες, λιπάσματα κτλ., θα έχει προβλεφθεί ώστε να παίρνεις το συγκεκριμένο φυτοφάρμακο ή αντιβιωτικό, αν θέλετε. Ό,τι ακριβώς προωθείται και με τις υδατοκαλλιέργειες, που αμφίστανται ακόμα πάρα πολύ, μπορώ να πω. Λοιπόν, πριν μερικές μέρες, μιας και το συνδέσατε, κύριε Λύκο, είχατε αρθρογραφήσει και λέγατε ότι δεν δίνουμε το νόημα, λέω, έμφαση στην πρόληψη, αλλά μόνο στην καταστολή. Από χθες, γιατί εμφανίστηκε, δεν έχω προσωπική βεντέτα, αλλά δεν μπορώ να τα ακούω και αυτό, ότι ήταν νύχτα και όλοι οι επιστήμονες διαβεβαίωσαν τον Υπουργό ότι νύχτα δεν θα είχαμε τόσο δυνατές φωτιές. Μου θύμισε ότι η μέρα δεν χιονίζει, που είχε πει για την Αττική Οδό. Και τα απέδωσε εν πολύ στην κλιματική κρίση. Είμαστε το hot spot. Το ότι δεν καθαρίζουν, εγώ θα πω, στις ιδιοκτησίες, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα συντονιστικά, τα ξερόχορτα είναι το καλοκαίρι. Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, δεν είναι το χειμώνα. Λοιπόν, ή καλύτερα το φθινόπωρο και την άνοιξη. Τα ξερόχορτα είναι καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες είναι ζεστές το καλοκαίρι. Τι να κάνουμε τώρα, και πάλι καλά να λέμε. Πού οδηγούμαστε όμως, στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Λύκο. Μα ξέρετε τι γράφανε πέρσι. Πέρσι στη Βόρεια Εύβοια, που πραγματικά ήμουνα αυτόπτης μάρτυρας και μάλιστα είχα δώσει και μια συνέντευξη, όπως σας είπα και στο Αλτζαζίρα. Ήμουν αυτόπτης μάρτυρας. Λέγανε ότι ο άνεμος άλλαζε συνεχώς φορά με 0 ποφόρ. Δηλαδή μιλάμε να τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα. Εδώ θα τρελαθούμε τελείως. Μια φωτιά που θα μπορούσε να έχει σβήσει από την αρχή. Και έφτασε να κάψει 700.000 στρέμματα. Εδώ πάλι τώρα στην Πεντέλη, δεν ξέρω αν ακούσατε τι λένε. Μιλάνε για μεικτά δάση. Τι πάνε από τη μεικτά δάση? Δηλαδή το δάσος μπήκε μέσα στον οικιστικό ιστό. Το δάσος μπήκε μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν υπάρχουν νόμοι, κύριε Σακίνη. Αυτό είναι το κακό. Έχουμε ένα νόμο, έχουμε μετά τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο του κυρίου Χατζηδάκη το 20, έχουμε μία προστασία του περιβάλλοντος κουρελόχαρτο. Κουρελόχαρτο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, θα σας πω μόνο το εξής. Ότι οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι θα γίνονται εφ' εξής από ιδιώτες, οι οποίοι θα πληρώνονται από τους ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν μέσα στις προστατευόμενες περιοχές. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Γιάννης Πίνη, Γιάννης Κερνάει δηλαδή.
Γιατί η δημόσια γη είναι πάρα πολύ φθηνή και η εκμετάλλευσή της έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Σας είπα, 13 κοστίζει το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα. Και δεν μιλάω για φυσικό πλούτο, δεν μιλάω για φυσικό αέριο και διάφορα άλλα ευγενή μέταλλα ή αν θέλετε και σπάνιες γης όπως έχουμε στη Θράκη και στη Χαλκιδική. Δεν μιλάω για αυτό. 13 το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα. Και πλέον από το 2008 και μετά, ξέρετε, περάσαμε από τις κινητές αξίες, δηλαδή πόσο κάνει χρεόγραφα, αξιόγραφα, ομόλογα κτλ. Μετοχές από τις κινητές αξίες, εντάξει, έχουμε περάσει στις ακίνητες αξίες πια. Αλλά τι γίνεται, για να μπορέσει να γίνει αυτή, για να μπορέσει να γίνει μια επένδυση, θα πρέπει αυτές οι περιοχές να είναι απαλλαγμένες από νόμους, διατάγματα και ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τον επενδυτή, προκειμένου να μην δεσμεύεται από πουθενά. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταργήσει τη δασική υπηρεσία. Δεν υπάρχει δασοπροστασία. Πέρσι, θυμάσαι, 5.066 νομίζω συμβασιούχοι έληξε σύμβασή τους και απολύθηκαν. Πού? Σε μια Ελλάδα που λέμε ότι κάθε χρόνο έχουμε πρόβλημα με τις φωτιές. Που έχουν αυξηθεί οι πυρκαγιές από το 2007 κατά 450%. 450%. Και εμείς τους απολύουμε. Και τους καταβρέχουμε κιόλα. Θυμάσαι με τον Άτλα τι είχε γίνει. Ναι, ναι. Τους καταβρέχουμε κιόλα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και τώρα λέμε είναι ήρωες. Μα ποιος είναι ήρωας? Αυτός που φεύγει από το αστικό περιβάλλον ο πυροσβέστης και πάει σε ένα μέρος νύχτα που δεν το ξέρει, που δεν ξέρει που είναι η Κρουνή, που δεν ξέρει ποια είναι τα μονοπάτια, που δεν ξέρει το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής για να σβήσει μια φωτιά, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Είναι σαν να το στέλνει στο θάνατο. Γι' αυτό και λένε παιδιά, όπως γινόταν και στη Βόρεια Εύβοια πέρσι, λέγανε να βρέχετε, μην μπαίνετε μέσα στο δάσος, να βρέχετε μόνο περιφερειακά. Και πού έχουμε καταλήξει? Από τα lockdown που μας κλείνανε μέσα, τώρα να μας λένε φύγετε, εκενώστε την περιοχή. Και ποιος θα μείνει πίσω που ξέρει την περιοχή για να μπορέσει να σβήσει τη φωτιά? Πού είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης που έπρεπε να τον έχουν πλήρως, να τον έχουν υπερχρηματοδοτήσει αυτή τη στιγμή προκειμένου? Γιατί ξέρετε, λένε πολλές φορές ότι η Ελλάδα τι είναι, μία μικρή χώρα είναι. Ναι, αλλά η Ελλάδα έχει 100.000 χιλιόμετρα από το γραμμή και έχει πόσα νησιά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα σαν να είμαστε στη Γερμανία που είναι όλα φλάτ ή στην Ολλανδία που είναι όλα φλάτ. Και έχει και ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ανάκλυφο, γι' αυτό και έχουμε τόσο πολλά και ιδιαίτερα η Κρήτη ενδυμικά είδη. Και τι κάνουμε εμείς? Τίποτα, κύριε Σακίνη. Δεν μου λέτε, κύριε Λυκό, γιατί είναι κλιματική κρίση για όλα. Ναι, ναι, για πάσα νόση. Ναι, με προλάβατε, επειδή είναι στο αντικείμενό σας. Εντάξει, να πούμε για το πώς έχουμε αρνητικές επιπτώσεις, ποιοι δείκτες, αλλά το καταλαβαίνω. Αλλά για όλα είναι η κλιματική κρίση. Βέβαια, γιατί η κλιματική κρίση έχει καταντήσει ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θέλανε να ρίξουν το κόστος ενέργειας. Μιλάνε για χονδρική, μιλάνε για λιανική τιμή, γιατί δεν καταργούν άμεσα το χρηματιστήριο, όχι το χρηματιστήριο των ρήπων, του διοξιδίου του άνθρακα. Που εντέχνως το πήγανε από τα 28 ευρώ ο τόνος, το πήγανε στα 85 νομίζω έχει φτάσει σήμερα, ή 95 αν δεν κάνω λάθος. Αποσύροντας, προσέξτε, δικαιώματα, δηλαδή σε μια αγορά πεπερασμένη, αποσύρω εγώ δικαιώματα, οπότε ανεβαίνει η τιμή. Οι Γερμανοί δεν το καταργούν άμεσα. Ο λιγνίτης, ναι, είναι ακριβώς. Γιατί είναι ακριβώς? Γιατί πληρώνει πάρα πολλά, νομίζω 120 ευρώ, νομίζω πάει στον τόνο, για την καύση του. Και δεν το ρίχνουν άμεσα. Και ουσιαστικά όχι μόνο για να μην μας λένε ότι είμαστε, ότι εγώ προάγω ουσιαστικά τη βρώμικη παραγωγή ενέργειας, γιατί δεν μπαίνουμε σε νέες διαδικασίες δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα που παράγεται από την καύση λιγνίτη. Αλλά από την άλλη εμείς εισάγουμε λιθάνθρακα μέχρι πρότινος από την Ουκρανία. Παίρναμε λιγνίτη από τη Βουλγαρία. Αλλά κλείναμε εργοστάσια στη Βόρεια Ελλάδα. Φλόρινα και στη Φλόρινα συγκεκριμένα. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε εδώ. Δηλαδή, εδώ είναι τα πάντα προς πώληση. Ένα απέραντο χρηματιστήριο αξιών στα πάντα. Επειδή έχουν τελειώσει τα πάντα, έχουμε μπει τώρα σε δημόσια γη. Και την καίμε. Η φωτιά στην Πελιέρη, χθες, ξέρετε τη διαδρομή έκανε. Ανέβηκε στην κορφή, ξανακατέβηκε και μετά ξανανέβηκε. Αυτό γινότανε. Και δεν έχετε πολλούς ορεινούς όγκους πια η Αθήνα.
Τι έχει η Αττική? Τα Γεράνε όλα τα κάψανε. Την Πεντέλη την έχουν κάψει πολλάκες. Την Μπάρνιθα πολλάκες. Και αυτή. Τι έχει μείνει? Πείτε μου τι έχει μείνει. Τίποτα. Τα πάντα προς οικοπεδοποίηση και τα πάντα προς εκμετάλλευση εξορρυκτικών εταιριών ή αν θέλετε και ΑΠΕ, όπως λένε κάποιοι. Κύριε Λυκό, χρειάζεται μια πολιτική ολοκληρωμένης διαχείρισης οικοσυστημάτων αστικού ή μη αστικού, περιαστικού, δασικού περιβάλλοντος, τελικώς. Έπρεπε να είναι αυτόνομο τμήμα αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνετε. Έχουν εμπλέξει την πυροσβεστική με τη δασική υπηρεσία. Έχουν αποψηλώσει τη δασική υπηρεσία ακριβώς για να μην υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα να κάνουν έλεγχο. Δηλαδή, θες να πάρεις μια αδειοδότηση, η δασική υπηρεσία πια έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να στο κόψει ή όχι ένα έργο που θες να κάνεις εσύ. Έχουν επιτρέψει να γίνονται έργα εξορρυκτικά, προσέξτε, υδροελεκτρικά, ανεμογεννήτρες και μιλάμε για ΒΑΠΕ, δηλαδή βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσα στη στενή ζώνη πυρήνα Natura. Αυτό γίνεται. Δείτε την περιοχή εκεί στο Ρέθυμνο που κάηκε νότια. Δείτε εκεί. Και πηγαίνετε σε κάποια διαγράμματα και κάποιες αιτήσεις στη ΡΑΕ. Στη ΡΑΕ για να δείτε πού έχουν γίνει οι αιτήσεις. Που αυτό, κατά την άποψή μου, την ταπεινή άποψή μου ως περιβαλλοντολόγου, θα έπρεπε από την αρχή να είναι κομμένο. Δεν μου λέτε. Θέλετε να σας πω και άλλα? Όχι, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο πιο χοντρό. Το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά πρέπει να τα ακούσει. Ξέρετε πώς έγινε, για να σας πω. Καταρχήν, εντάξει, δεν υπάρχει νέος φορέας δασοπροστασίας, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά ξέρετε ότι η νυν, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ουσιαστικά ήταν αυτή που μετροπολογία στο ΣΤΕ έδωσε την άδεια ώστε σε αναδασωτές εκτάσεις να μπορούν να γίνονται έργα ΑΠΕ, να μπορούν να, για λόγους εθνικής οικονομίας, προσέξτε, να γίνονται έργα ΑΠΕ, να μπορούν να περνάνε σωληνώσεις, να διανοίγονται δρόμοι έως και 5 και 10 μέτρα μέσα στα δάση μας. Υπήρχε ένας νόμος παλαιότερα και δεν θέλω να μπω τώρα σε αριθμολογία. Υπήρχε ένας νόμος παλιότερα ο οποίος τι έκανε, τι έλεγε? Έλεγε ότι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, ας πούμε ότι έχουμε ένα πόλεμο, μπορείς να μπεις μέσα και να κάνεις διάνοιξη ενός πολέμου και να έχεις και νερό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εκεί λοιπόν βασιστήκανε και με αφορμή τη βιωτεία άνοιξαν την Κερκόπορτα. Εδώ πήγε να περάσει πρόσφατα τροπολογία και τελικά την πήρανε πίσω, ώστε οι αναδασωτές κατά παράβαση άρθρου του συντάγματος να μην κρίνονται, οι καμένες εκτάσεις να μην κρίνονται άμεσα αναδασωτές. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι τρίπιο κόσκινο. Πώς να σας το πω, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Και επειδή είναι τσάμπα, γιατί ξέρετε δεν ανήκει σε κανέναν. Αυτό είναι η τραγωδία των δημόσιων αγαθών, των κοινών αγαθών, όπως λέγονταν κάποτε το 1979, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Δηλαδή ότι ο καθένας έχει πρόσβαση σε αυτά, αλλά κανένας δεν επιβαρύνεται την υποβάθμισή τους. Άρα πεδίο δόξης λαμπρό για επενδυτές. Δεν μου λέτε κανονικά, γιατί το διάβασα σε δικό σας άρθρο, δεν θα έπρεπε, αφού κόπτονται όλα, δεν ξέρω κανένα, όλα τα κόμματα της Βουλής, να φωνάξουν και την πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει την εμπειρία από το ΣΤΕ, όπως είπατε, και να βγάλουν αυτό που καταθέσατε εσείς. Καμία αλλαγή χρήσης για τα επόμενα 30 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό που είπατε, χωρίς αστερίσκους, τροπολογίες και υποσημειώσεις. Ξέρα, για τα επόμενα 30 χρόνια εκτός του δασικού προορισμού τους, καμία άλλη χρήση γης. Μα δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, σας λέω, γιατί είναι φιλέτα. Είναι φιλέτα, προορίζονται για άλλα πράγματα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τι να το κάνουμε, πώς να το κάνουμε άλλωστε. Λέει εδώ... Καταλάβατε τι γίνεται. Είναι αυτό που έλεγε και θυμήθηκα σήμερα και έκανα μια ανάρτηση με το. Το θυμάστε τον Τζίμι τον Πανούση που λέει: και όταν δάση χτίζω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Αυτό είναι. Επί της ουσίας είναι αυτό. Σε δύο στίχους. Αυτό το πράγμα είναι. Κύριε Λύκο, ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Αριστοτέλης. Καλημέρα, λέει στον κύριο Λύκο. Επικαλούμε σήμερα την επιστημονική του ιδιότητα. Θέλω να το ρωτήσω: υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για το πώς καθαρίζουμε τα δάση? Γιατί υπόθηκε ότι είναι ακαθάριστα. Πώς καθαρίζουμε τα δάση? Πώς απομακρύνω από αυτά την καύσιμη ύλη? Πώς το κουτουρού θα πάει μια ομάδα εθελοντών και θα κάνει ένα καθάρισμα? Τι θα το κάνει? Όταν ζητούσαν πέρσι 17 εκατομμύρια ευρώ οι δασικές υπηρεσίες και τελικά τους έστειλαν 1,7 εκατομμύρια. Με ποιο προσωπικό? Υπάρχει θα με ένα δασολόγο? Δεν καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή. Πώς θα γίνει αυτό? Και επιπλέον εκμεταλλεύονται, προσέξτε κάτι άλλο, εγώ εκεί αφήνω βάζω κάποιους αστερίσκους. Εκμεταλλεύονται πολλές φορές
την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προστασίας που διανοίγονται από ανθρώπους που δεν ξέρουν το δασικό οικοσύστημα, προκειμένου να φτιάξουν άλλου τύπου δρόμους που εξυπηρετούν κάποιες άλλες επενδύσεις. Και έτσι κάνουν ένα μπακλαβαδωτό στα δάση μας. Τι σημαίνει αυτό, μπακλαβαδωτό? Μπακλαβαδωτό, δηλαδή υπάρχουν συνεχώς, δηλαδή δημιουργούν ζώνες οικολογικής απομόνωσης, όπως λέγεται. Μάλιστα. Δηλαδή καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα. Αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει, ξέρετε, το περιβάλλον. Εγώ είμαι χρόνια περιβαλλοντολόγος και τα λοιπά. Και όταν έλεγα κάποτε, πήγα και λέω, παιδιά, τι με ρωτάγανε, τι επαγγέλλεστε. Έλεγα περιβαλλοντολόγος. Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση. Το οποίο αυτό τι ήτανε, ουσιαστικά είχε και το οικονομικό και το κοινωνικό και φυσικά και το φυσικό πεδίο μέσα. Το περιβαλλοντικό πεδίο μέσα. Προκειμένου να ενταχθεί σε μια κοινωνία, γιατί αν δεν το εντάξει στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία, ώστε να το προστατεύει, αυτό θα το χάσει. Και αυτές ήταν θεωρίες από το 79, αν θέλετε. Αν ακούτε τώρα την έννοια ολοκληρωμένη, ξέρετε, από που βγαίνει, από το περιβάλλον βγαίνει, από τη λέξη cumulative. Οι Αμερικανοί το είχαν πρωτοβγάλει αυτό. Cumulative. Cumulative development. Και τώρα τι βλέπω? Ότι εδώ δεν υπάρχει μία ενότητα. Δεν ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον. Γι' αυτό και εμένα με χλεβάζανε τότε. Δηλαδή μου λέγανε περιβαλλοντολόγος, σαν να είμαι, τι να σας πω τώρα, σαν να είμαι απόφυτος της σχολής καλών τεχνών. Που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η τέχνη και χωρίς τέχνη η ζωή μας δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά αυτό μου λέγανε. Ο Δημήτρης εδώ λέει, καλημέρα κύριε Λυκό. Δεν θα ήταν μια καλή πρώτη ιδέα, όσο και αν φαίνεται πρακτικίστικη, υποχρεωτική αναδάσωση και μόνο σε όποια περιοχή καεί, και επίσης σε περίπτωση που συλλαμβάνονται εμπριζητές, να μην τους βγάζουμε λέξη από το κάδρο, γιατί και αυτοί για συμφέροντα λειτουργούν. 15 ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή. Όσα και τα χρόνια δηλαδή που θα κάνει να ανακάμψει η περιοχή που κάηκε. Θα ήθελα, λέει, τη γνώμη του κυρίου Λύκου. Μα κοιτάξτε να σας πω. Όταν το ίδιο το κράτος σε απαλλάσσει, τι νόημα έχει και 15 και 20 και 25 χρόνια, αφού θα περάσει η τροπολογία, θα περάσει η τροπολογία και εσύ θα βγεις έξω μέχρι να τελεσυδικήσει η όλη υπόθεσή σου μετά από 10-15 χρόνια. Πώς να σας πω, δηλαδή είναι που λέμε ότι. Είναι βιαστής τελικά αυτός που βιάζει το δάσος. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Μια χαρά. Φώτης... Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Το θέμα είναι ότι πέρα από τους κανόνες, δεν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας δάσος προστασίας. Και τι κάνουμε, έχουμε βρει την καραμέλα τώρα. Φταίει η κλιματική αλλαγή που έχει ζέστη. Φταίει η κλιματική αλλαγή που υπάρχουν πολλά ξερόχορτα. Φταίει. Α, τώρα εφήβραμε και μια άλλη έννοια. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Είναι δύσκολο. Δεν έχουμε πεδιάδες, οπότε ήταν δύσκολο να προσεγγίσουν τα καναντέρς και τα λοιπά. Όταν πέρσι 15 καναντέρς ήταν καθυλωμένα. Λόγω έλλειψης σέρβις. Αυτό κάνανε και στο ρεύμα. Είδατε τι είπανε. Γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Δύσκολη η περιοχή εκεί πέρα. Πώς να σβήσει τη φωτιά. Αλλά δεν λέει κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε από 15 σημεία παράλληλα. Και δεν λέει κανένας ότι ξέρεις κάτι. Και μπράβο στο δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, νομίζω. Έτσι, ναι. Μπράβο στο δήμαρχο. Όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, σημαίνει ότι υπάρχει αντίσταση και σημαίνει ότι κάτι μπορεί να σωθεί. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι Κρήτες. Όλοι οι Κρήτες για τον τόπο τους. Φανταστείτε ένα τόπο τελείως καμένο, τι θα πουλάει η Κρήτη. Σας το είπα και προχθές. Τι θα πουλάει η Κρήτη. Τι θα πουλάει, για ποιον τουρισμό, γιατί να έρχεται ο άλλος. Που αποδεδειγμένα. Θα σας πω και το εξής, ότι εκεί που μπαίνουν ανεμογεννήτριες, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί εδώ δεν έχουμε χωροταξικό σχεδιασμό, ο καθένας κάνει μια αίτηση στη ΡΑΕ και παίρνει άδεια όπου θέλει. Χωρίς λοιπόν χωροταξικό σχεδιασμό, φανταστείτε λοιπόν ότι αυτές οι περιοχές χάνουν, σύμφωνα με πρότυπα Δανίας και Γερμανίας, το 25% της αντικειμενικής τους αξίας. Δεν πάει ο άλλος εκεί πέρα να κάνει διακοπές. Πώς να σας το πω. Όταν υπάρχει αυτή η όχληση, δεν πάει. Άρα τι θα κάνουν στην Κρήτη. Εδώ τώρα πάνω στην Πεντέλη, μία από τα ίδια θα γίνει. Στα Γεράνια Όρη, είδατε τι έγινε πέρσι. Είχα γράψει πάλι ένα προφητικό άρθρο πριν τη μεγάλη πυρκαγιά στην Εύβοια. Όλοι οι πνεύμονες σιγά σιγά της Ελλάδας καίγονται. Εκεί βέβαια είναι και ένα άλλο χρηματιστήριο. Το ξέρετε ότι μια εταιρεία, εφόσον είναι ενεργοβόρα
και παράγει διοξίδιο του άνθρακα μπορεί να πάει σε μια άλλη χώρα και ουσιαστικά να χρηματοδοτήσει την αναδάσωση κάποιων περιοχών. Για πείτε είναι το αυτό. Είναι τα λεγόμενα shadow projects αυτά. Για πείτε εγώ, το αυτό. Μισό, να το καταλάβω. Φερρυπίν, Βόρειο Εύβοια, Νότια Ρεθύμνου ή Πεντέλη, έρχεται μια εταιρεία χώρας π.χ. της Γερμανίας και αναλαμβάνει την αναδάσωσή τους. Ακριβώς. Και? Με υβριδικά είδη. Αυτή λοιπόν η εταιρεία. Δηλαδή όταν λέτε υβριδικά, με σπόρους που είναι ό,τι θέλει αυτή. Ναι, γενετικά τροποποιημένα δέντρα. Μάλιστα, ωραία. Τα οποία όμως θα πρέπει να παίρνει το σπόρο εν συνεχεία, δεν αναπαράγονται μόνα τους, θα πρέπει να παίρνει το σπόρο εν συνεχεία από την ίδια εταιρεία. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Τα βάζει. Ωραία. Και? Εσύ λοιπόν απαλλάσσεσαι από κάποιο κόστος ρήπων, γιατί ακριβώς κάνεις καλό για το περιβάλλον. Ναι. Και μπορείς να παράξεις περισσότερους ρήπους, να εκπέξεις περισσότερους ρήπους. Αλλά όμως για να κάνεις την αναδάσωση, δεν θα πρέπει αυτή η περιοχή πριν να έχει καεί. Το καταλαβαίνετε. Είναι τόσο απλό, γιατί έχουμε μπει πια σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι χρηματιστήριο. Δεν υπάρχει πάτος. Δεν μου λέτε, εκεί στη Βόρειο Εύβοια, για παράδειγμα, που είναι το πιο κραχτό παράδειγμα, με την έννοια ότι εκεί δεν έδαιναν μόνο οι υλοτόμοι, οι ρετσινάδες και η αγροτική παραγωγή, δεν τα πάντα. Υπάρχει αυτό το μοντέλο να έρθει δηλαδή με γενετικά τροποποιημένους σπόρους να γίνει. Έχει ακουστεί. Σε πρώτη φάση, επειδή συμμετέχω και σε κάποιους συλλόγους εκεί πέρα, νομίζω ότι προς στιγμήν το έχουμε σταματήσει, αλλά έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί ότι ουσιαστικά θα παράγει και θα δίνει και περισσότερο εισόδημα εκεί πέρα για τους αγρότες. Άρα κανένας δεν μιλάει να τους πάρουν αυτούς, γιατί μιλάμε τώρα για 55, 50, 60 χρόνων άνθρωποι. Αυτοί δεν μπορούν να αλλάξουν επάγγελμα, κυρία Σαχίνη. Αυτοί πρέπει να εργαστούν μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης με προγράμματα, προκειμένου να λειτουργήσουν μέσα στο δάσος και να φροντίσουν για την αναγέννηση αυτού. Το ξέρουν καλύτερα και από την παλάμη τους. Εγώ, ως διδάκτορας περιβαλλοντολογίας, δεν το ξέρω τόσο καλά. Που κατάγομαι και από την Εύβοια. Γιατί αυτοί έχουν μεγαλώσει εκεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Δηλαδή, έπρεπε σε κάθε χωριό να υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι να εκπαιδεύονται, να έχουν τα μηχανήματά τους και να είναι ετοιμοπόλεμοι σε περίπτωση πυρκαγιάς. Γιατί ξέρετε, το πρώτο πράγμα σε μια πυρκαγιά είναι η κατάσβεση στα πρώτα 5 λεπτά. Μετά τελείωσε, το χάσε. Εγώ ξέρω από το δικό μου χωριό πάντως, κύριε Λυκό, αλλά και δεν είναι το μόνο, δεν το λέω γι' αυτό, ότι ακόμη και τώρα, δεν θα το πω εθελοντική, σε αυτοοργάνωση, είναι καταγεγραμμένα όλα τα βιτία, μικρά ή μεγάλα, σε τρακτέρα, αγροτικά, 4x4, σκαπτικές, τα πάντα όλα, και είναι χωρισμένοι σε τομείς στο χωριό, βορρά, νότου, δύσης, ανατολής. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πέρα από την ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, σπέβδουν αμέσως οι ομάδες. Ακόμη και τώρα. Αυτό έπρεπε να γίνεται και μπράβο σας. Μπράβο σας. Μα δεν είναι. Είναι πολλά τα χωριά που το κάνουν αυτό. Με συγχωρείτε. Ναι, αυτό έπρεπε να γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Με εξέχοντα ρόλο σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν και φορολογικές απαλλαγές. Μα αφήστε το αυτό. Ερώτημα. Άμα έρθει η εντολή εκενώστε, δεν θα παραβιάζουν όλοι αυτοί το εκενώστε? Μα τι σημαίνει εκενώστε? Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, πείτε μου, ένας άνθρωπος ο άλλος αυτοκτόνησε, αν ακούσατε χθες, γιατί τρεις φορές του είχε καεί το σπίτι του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τίποτα, τι να την κάνει τη ζωή του? Δηλαδή, δεν πεθαίνει από φωτιά, δεν καίγεται, αλλά θα πεθάνει από πείνα. Τι είναι αυτό? Εγώ, δηλαδή, αυτό το πράγμα το εκενώστε, ποιο είναι το θέμα? Απλά αυτό έχει γίνει μετά το μάτι. Γιατί? Να σας πω γιατί. Γιατί υποτίθεται οι ηθήνοντες, αυτοί οι περισπούδαστοι ηθήνοντες που βγαίνουν με ένα ύφος Λεοπόλδιο, να σας πω, ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι η εικόνα. Η εικόνα είναι ο θάνατος του ανθρώπου. Δεν θέλουν λοιπόν να ξαναδούν μάτι, γιατί αυτό, καταλαβαίνετε, πολιτικά κοστίζει πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα να κάνουν τα πάντα όλα γύρω.
να καούν σπίτια, να καούν αυτοκίνητα, να καούν περιουσίες, τα πάντα όλα. Πάντως, αν εννοείται το Λεοπόλδο της Βαυαρίας, μια χαρά ανοιχτό μυαλός ήταν για την εποχή του. Άλλο Λεοπόλδο έχετε κατά νου, μου φαίνεται. Λοιπόν, ο φίλος ο Φώτης λέει καλημέρα. Εγώ μιλάω για το Λεοπόλδο του Κονγκό. Μα, εντάξει, το Βέλγο, μάλιστα. Αν καταλάβατε. Καλημέρα, καλημέρα λέει στην παρέα ο Φώτης. Σήμερα δεν έχω νέα να σας πω γιατί ο Φώτης πρέπει να πω ότι είναι στέλεχος πάροχο ενέργειας. Δεν έχω να σας πω λέει νέα σήμερα γι' αυτό. Γιατί η φωτιά χθες πέρασε στις αυλές μας εδώ στο Γέρακα στα Ανατολικά και είμαστε από τις 2 το βράδυ σε κατάσταση συναγερμού έχοντας 2 μικρά παιδιά και άλλα 2 δίπλα μας και 2 γεροντάκια που δεν έφευγαν με τίποτα από το σπίτι. Δεν μπορώ να πω τέλος καλό, δεν είναι καλό, χάθηκαν ζωές γιατί δεν θέλει μια ζωή να φτιάξει ένα σπίτι και ένας άνθρωπος, όπως είπε και ο κύριος Λύκος, δεν το άντεξε να το βλέπει ξανά και ξανά. Δεν θα πω τίποτα για την κρατική μηχανή, κουράστηκα χρόνια να τα λέω. Και επιτέλους, έχουμε ευθύνη και εμείς ως πολίτες στις επιλογές που κάνουμε. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Όταν κινδυνεύουμε είτε από το νερό είτε από τη φωτιά, αυτά που ακούμε μετά στις ειδήσεις από τους υπεύθυνους, ότι φταίει τη μία ο άνεμος, την άλλη ότι είχε πολύ νερό, την άλλη ότι είχε χιόνι, δεν μου λένε τίποτα. Όχι, ναι, είναι ο στρατηγός άνεμος, είναι παράγοντες, θυμάστε τι λέγανε τότε με τις φωτιές στην Ηλία, ότι μπορεί και να τα είχαν βάλει οι Τούρκοι ας πούμε. Γενικώς πρέπει να τα αποδώσουμε κάπου σε κάτι, ξέρετε, εξωπραγματικό, εξωανθρώπινο, δηλαδή τι να πούμε, να τα βάλεις με το Θεό. Δεν γίνεται να τα βάλεις με το Θεό, οπότε κάθε και λούσου αυτά που γίνονται. Μάλιστα. Ακριβώς για να καλύψουμε τις δικές μας αβελτηρίες. Λέει ο Κώστας, τα δικά μας προβλήματα. Κύριε Λύκο, λέει ο Κώστας, είστε ένας εξαιρετικός επιστήμονας στον τομέα σας. Θέλω να σας πω όμως κάτι, λέει, γιατί προέρχομαι από το σώμα της πυροσβεστικής. Mm-hmm. Είναι η ανικανότητά μας, όπως πιστεύει δικαίως από την εικόνα που δίνεται ο πολλής κόσμος, ή είναι ακριβώς το ότι έχουμε χάσει το χαρακτήρα μας, δηλαδή δεν υπάρχει στρατηγική. Ξέρετε, λέει, ότι εμείς περιμένουμε διαρκώς εντολές που πολλές φορές είναι αντιφατικές. Μα αυτό είπα προηγουμένως. Ουσιαστικό αυτό που λέει ο φίλος. Ξέρετε τι κάνουνε ουσιαστικά. Αποψηλώνουνε, κατακερματοποιούν, κατακερματίζουνε διάφορα τέτοιου είδους σώματα που είναι στην πρώτη γραμμή, κρούσης. Και δεν είναι μόνο αντιφατικές εντολές. Είναι ότι δεν υπάρχουν, καταρχήν δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να αμείβονται καλά, να έχουν καλό εξοπλισμό και να έχουν σαφείς εντολές. Πείτε μου, στην Κρήτη, που περιμένουμε ότι είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι ίσον φωτιές, ίσον υψηλές θερμοκρασίες. Έχετε δει να γίνει καμία προσομοίωση, να βαρούν σιρήνες, η περιφέρεια να συμμετέχει και όλα αυτά? Πού είναι η επιστήμη? Έχουμε στην Κρήτη ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, εξαιρετικά ερευνητικά κέντρα. Γιατί να μην υπάρχουν drones που να έχουν κατασκευαστεί από το πανεπιστήμιο και θερμικές κάμερες που να επιθεωρούν αυτούς τους ελάχιστους ορεινούς όγκους που έχουν απομείνει? Γιατί το αφήνουν το πανεπιστήμιο απ' έξω? Για ποιο λόγο? Είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Σαχίνη, που σας έλεγα τότε ότι εμείς δεν αφήναμε να παράξουμε self-test οι ίδιοι όταν είχαμε εργαστήρια για να έχει όλος ο κόσμος. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν συνδυάσει, αν θέλετε, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την επιχειρησιακή λογική, που αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από αστικούς πυροσβέστες, πρέπει να γίνει από δάσο πυροσβέστες μαζί με τα πανεπιστήμια. Για ακούστε εδώ, στέλνει ο φίλος ο Βασίλης, έχει γράψει ονοματεπώνυμο, προφανώς, δεν ξέρω, ας μας στείλει μήνυμα αν θέλει και το επώνυμο του να ακουστεί. Ο φίλος μας Βασίλης έχει στείλει το εξής. Η χρήση της πυροσβεστικής, σε σχέση με αυτό που λέτε, κύριε Λύκο, στη δασοπυρόσβεση, είναι μία από τις αιτίες για τις καταστροφές τις οποίες βιώνει το Πανελλήνιο από το 2000, δηλαδή από τότε που ελήφθη αυτή η απόφαση. Πριν η δασική, άνθρωποι που εργάζονταν μέσα στο δάσος με γνώση της περιοχής, με τα κατάλληλα εργαλεία, τσεκούρια, λισοπρίωνα, με κατάλληλα οχήματα, καταπολεμούσαν τη φωτιά με αντιπυρά, εξού αντιπυρικές ζώνες, που είναι και η παγκόσμια πρακτική πλην Ελλάδας.
και οι πυροσβέστες προστάτευαν τους οικισμούς και τους κατοίκους σε περιβάλλον που γνωρίζουν και μπορούν να επιχειρούν. Έχουμε από τις καλύτερες πυροσβεστικές υπηρεσίες αστικά περιβάλλοντα, για όσους δεν το ξέρουν. Από το 2000 όμως, στάλθηκαν οι πυροσβέστες, λέει ο Βασίλης, στη φωτιά, με νεροπίστολα ενάντια σε μεγαθύρια 1000 βαθμών Κελσίου, δηλαδή χωρίς εργαλεία και χωρίς οχήματα. Τα πυροσβεστικά πάνε μόνο σε άσφαλτο, να καούν, να αφήσουν τους οικισμούς και τους κατοίκους να καίγονται απροστάτευτοι. Εδώ να σημειώσω ότι η ελληνική πυροσβεστική ακόμη εμπορικά επιμένει ότι οι δασικές φωτιές σβήνουν με νερό και κυνηγά την αντιπυρά ως εμπρισμό. Αυτή όλη η κατάσταση έχει ονοματεπώνυμο, κάπως αλλιώς το χαρακτηρίζει, αλλά είναι βαρύ. Είναι ο άλλοτε πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος είναι το τοτέμ της πολιτικής ελίτ της χώρας. Αυτός το αποφάσισε να μετατρέψει την πυροσβεστική. Για ποιο λόγο, ξέρετε, για ποιο λόγο όμως έγινε αυτό? Γιατί αυτό ήθελα να σας πω. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρουμε. Αυτό έγινε μαζί με κάποιους νόμους πάλι που πέρασαν ουσιαστικά τροπολογίες ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος εκείνη την περίοδο. Γιατί περιμέναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Έπρεπε να έχουμε πράνοι. Πώς θα χτίζαμε? Μάλιστα. Καταλάβατε τι έχει γίνει? Δηλαδή εδώ είναι, τα πράγματα είναι πολύ απλά, κύριε Σαχίνη. Είναι πάρα πολύ απλά. Και έχει δίκιο. Εξαιρετική η παρέμβαση του ακροατή σας. Ναι, ναι. Εξαιρετική, εξαιρετική πραγματικά. Γιατί αυτό λέω και εγώ. Όταν καταρτευγρατίζεις μια υπηρεσία, καταργείς τη δασική υπηρεσία, δεν έχει υπαλλήλους, καταργείς τους δασοπυροσβέστες, δεν ανανεώνεις συμβάσεις, πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή είναι σαν να μου πείτε εμένα, φύγε τώρα από την Αθήνα και πήγαινε, τι να σας πω τώρα, σε ένα χωριό στο Ρέθυμνο, να σου το πω και έτσι, για να σβήσει μια φωτιά. Πώς θα γίνει? Εγώ δεν έχω εκπαιδευτεί, δεν ξέρω που είναι η κρουνή, δεν ξέρω όπου θα πάρω νερό. Μπορεί να έχω άρτια εκπαίδευση στην Αθήνα. Ναι, αλλά δεν είμαι εξοικειωμένος με το τοπικό περιβάλλον εκεί πέρα. Κάποτε, ξέρετε, οι χωροφύλακες που λέγαμε, εντάξει, βέβαια τους χωροφύλακες τους έχουμε συνδέσει με κάτι άλλο, και οι δασοφύλακες, οι δασοφύλακες μάλλον κυρίως, ξέρανε τα δέντρα με το όνομά τους. Ήταν αριθμημένα σε κάθε περιοχή. Πηγαίνανε το πρωί και ήταν όλη μέρα μέσα στο δάσος. Πού να έμπαινε εμπριστής εκεί πέρα? Καταλάβατε. Δεν θα μπορούσε να μπει εμπριστής, αλλά εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να κάνουμε. Θα σας πω μόνο το εξής τρελό που το έγραψε εχθές, το ανέβασε ένα site εδώ στην Αθήνα. Επιχειρούν, λέει, 200 αστυνομικοί προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Στην Πεντέλη το αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Δηλαδή αυτό ήταν κατευθείαν για παρέμβαση εισαγγελέα. Θα επιχειρήσει ο αστυνομικός να σβήσει τη φωτιά? Προφανώς επιχειρούσαν για να εκκαινοθούν τα σπίτια. Κύριε Λίκο, λέει εδώ άλλος φίλος, λέει, εντάξει, αλλά να μην παίρνουμε τη ρεβάνση για τη δασική υπηρεσία. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η κατάργησή της από την πυρόσβεση είχε και αυτή αιτίες, τις αποτυχίες που είχε. Άρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Χρειάζεται ένα μεικτό σύστημα. Εμείς δεν έχουμε καν σύστημα, λέει άλλος φίλος εδώ. Και η φίλη Μαριάνθη, δεν το γνώριζα. Αν το γνωρίζετε εσείς, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Λίκο, απαντήστε. Μιλάω. Λέει το εξής. Ξέρετε, λέει, κύριε Λίκο, ότι δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε εθελοντική ομάδα αν δεν είστε υπό την ομπρέλα της πολιτικής προστασίας. Ορθώς είναι, λέω εγώ. Αλλά κυρίως αν δεν έχεις πληρώσει μόνος σου ακριβό εξοπλισμό, μέχρι και ασυρμάτου σου ζητάνε για να διαθέτεις. Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτά γνωρίζω, ας πούμε, για παράδειγμα στην Εύβοια, που έχουμε μια τέτοιου είδους εθελοντική ομάδα η οποία επεμβαίνει σε πλημμύρες, δασοπυρόσβεση κτλ. Η οποία, ναι, οι άνθρωποι προσπαθούν μέσα από χορηγίες, από εταιρείες να βρουν μόνοι τους τον εξοπλισμό. Και να μπορέσουν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να πάρουν κάποιο εξοπλισμό. Και που οι οποίοι μπορεί να έχουν καλύτερη, πολύ καλύτερη εκπαίδευση, να ξέρετε, από ότι έχουν οι υπόλοιποι, γιατί ακριβώς γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την περιοχή. Κύριε Λίκο, είναι λογικό αυτό. Λέει ο φίλος μας εδώ της εκπομπής και άλλοτε στέλεχος περιοριστικής, ο κύριος Κοκοτσάκης. Καλημέρα, λέει. Ναι, εξαιρετικός. Θέλει όμως να κάνει μια επισήμαση. Η κατάργηση από την πυρόσβεση της δασικής έχει εξηγήσεις. Άλλο η συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην πρόληψη, και άλλο στην κατάσβεση. Διότι αν θυμηθούμε τι γινόταν τότε, πάλι θα κλαίμε. Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι, λέει, γραφειοκρατίες πολλές, σχεδιασμό και πρόληψη. Το ποιος είναι το έλασον. Εγώ δεν θέλω, δεν είναι θέμα
να διαφωνήσουμε. Εδώ προκύπτει μια ανάγκη. Δεν υπάρχει σχεδιασμός διαχρονικά, έτσι. Μα ο σχεδιασμός που έγινε, κύριε Σαχίνη, ο σχεδιασμός έγινε στο εξής. Ότι η πρόληψη καταρχήν είναι πολύ πιο φτηνή από ότι η κατάσβεση. Όταν λειτουργείς απριόρι, έχεις πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση μέσων και πόρων από ό,τι έχεις όταν λειτουργείς από στεριόρι. Εδώ τι λέμε? Δεν έχουμε πολλά καναντέρ. Και προσέξτε κάτι άλλο που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Δεν έχουμε πολλά καναντέρ, δεν συντηρούμε καναντέρ και όταν πιάσει μια φωτιά γίνεται απευθείας ανάθεση σε κάποιους εργολάβους που φέρνουν καναντέρ. Πάλι πάρτι δηλαδή εκεί πέρα. Πάλι πάρτι. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ δηλαδή. Και αυτό είχε γίνει και πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν ήταν τότε, είχε γίνει ένας διαγωνισμός, αν θυμάμαι καλά, προκειμένου να πάρουμε υπερσύγχρονα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Δεν ξέρουμε ότι στην Ελλάδα μπαίνουν φωτιές, δεν ξέρουμε ότι έχουμε αυτό το θερμομεσογειακό κλίμα, ότι έχουμε ξηρά και θερμά καλοκαίρια. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τι μας φταίει η κλιματική κρίση? Τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε την κλιματική κρίση. Υπάρχει κλιματική κρίση. Αλλά είναι σαν να μου λέτε κλιματική κρίση, θυμάστε που είχε πλημμυρίσει η Γερμανία, γιατί είχαν φράξει όλα τα ποτάμια. Από πού θα έβγαινε το νερό στη θάλασσα? Από πού θα μπορούσε να εκτονωθεί το νερό, μάλλον όχι στη θάλασσα, από τα βουνά? Μάλιστα. Αφού τα είχαν κλείσει όλα, ό,τι έγινε και στο Λίλαντα με τη φάγια, θυμάστε. Σαν το σπίτι που ήταν μέσα στις όχθες του Κερίτη, εκεί που έπεσε το γεφύρι. Αυθαίρετο, λοιπόν, και λέγαμε φταίει η κλιματική κρίση που πήρε το ποτάμι στη φυσική ροή το σπίτι. Μα εδώ, εκεί έχουμε καταλήξει. Μπλέκουμε την πυροσβεστική. Μπλέκουμε τους αρχηγούς. Η πυροσβεστική είναι. Τις ρίχνουμε πάντα όλες τις ευθύνες. Δεν έχει ευθύνη δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας, δεν έχει ευθύνη ο Υπουργός. Έχει ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος, που ξέρετε τι γίνεται τώρα με αυτές τις ιστορίες. Αν δεν πέσει τηλέφωνο, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο άλλος. Από πάνω. Θα κλείσω με το φίλο τον Κούλη. Εγώ τον έχω προτρέψει να κάνει διακοπές στην Κρήτη, αυτό στο Χαβάτου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το εικενώστε λέει είναι πολιτική οδηγία για να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Από ό,τι φαίνεται όμως, όλοι νομίζουν ότι φωτιές που έχουν τέτοιες απώλειες μένουν αξέχαστες, μα μένουν αξέχαστες, Κούλη, πίστεψέ με, ενώ οι υπόλοιπες όχι. Όλες όμως δεν είναι αξέχαστες. Στο διατάφτα. Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου όχι μόνο δεν εκένωναν, αλλά πήγαιναν και από άλλα χωριά να βοηθήσουν την κατάσβεση. Ξέρω και περίπτωση που μια χούφτια άνθρωποι από άλλα χωριά έσωσαν κοπάδι με 300 ζωντανά μόνοι τους. Μάλιστα. Στο διατάφτα... Ο Άγιος Βασίλειος, ξέρετε, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό και θέλω να το πω εδώ. Νομίζω εκεί πρέπει να γίνεται, ότι γίνεται ένα τριήμερο πανηγύρι, γιατί είχαν χαθεί κάποιοι άνθρωποι στο Μακεδονικό Αγώνα. Κάποιοι κάτοικοι από εκεί. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος. Στην ίδια περιοχή έχουν. Τριήμερο πανηγύρι. Έχουν χαθεί και πυροσβέστες, πρέπει να πω εγώ. Αυτό σημαίνει κάτι. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό που καταλήγουμε είναι το εξής. Υπάρχει πολυνομία. Δεν υπάρχει ενιαίος φορέας δασοπροστασίας. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί η πυροσβεστική να εμπλέκεται σε όλα. Η πυροσβεστική είναι για άλλη δουλειά. Δηλαδή, να πάρει φωτιά ένα αεροδρόμιο είναι για άλλη δουλειά η πυροσβεστική. Μιλάμε για αστικό ιστό. Και το κυριότερο απ' όλα, δεν υπάρχουν σαφείς νόμοι προστασίας του περιβάλλοντος. Συνεχώς υπάρχουν τροπολογίες προκειμένου να καταργείται ο νόμος ή να αφήνει παραθυράκια σε αυτό που έχουμε περάσει πριν για την προστασία του. Γι' αυτό και έχουμε φάει τόσες πολλές καμπάνες και πληρώνουμε πρόσημα κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, μιλάμε για περιοχές Natura και δεν έχουν περάσει τα προεδρικά διατάγματα. Άρα είναι στον αέρα όλα. Μιλάμε για δασικούς χάρτες, δασολόγια. Από πότε μιλάμε για δασολόγιο? Θυμηθείτε, κύριε Σαχίνη. Από πότε μιλάγαμε για κτηματολόγιο που φαγωθήκανε 3 κτηματολόγια και τελικά δεν έγινε τίποτα? Ακριβώς για να υπάρχει αυτή η αναρχία. Αναρχία στον Αιγιαλό, αναρχία στην αγιαλίτιδα ζώνη, αναρχία στα δασικά οικοσυστήματα, μπλέξιμο μεταξύ δασών και δασικών εκτάσεων, άλλη ιστορία κι αυτή. Και ουσιαστικά τι κάνουμε? Όταν καίμε συνέχεια ένα δάσος, του στερούμε μια ίδια περιοχή δηλαδή, του στερούμε την ικανότητα να κάνει αυτό που λέμε φυσική αναγέννηση. Άρα που πάμε? Πάμε στο γεγονός ότι αυτό μετά από κάποια λίγα χρόνια θα διαβρωθεί και λόγω βροχών, θα εμφανιστεί το μετρικό πέτρωμα και ουσιαστικά θα είναι μια χέρσα γη. Και θα έρθει μετά ο επενδυτής και θα πει: μα τι θέλετε εδώ πέρα? Ναι, υπήρχε τότε, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Άρα γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε?